Να πούμε αυτά τα δύο ανέκδοτα, γιατί αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη, το πρέπει να ξεκινήσει, ξέρω εγώ, η νέα χρονιά και να έχει ένα ανέκδοτο. Να έχει ένα. Να πάει καλά η χρονιά. Okay. Είναι, οπότε έχουμε δύο συστατικά. Έχουμε τον Άγιο Βασίλη και το δέντρο που σήμερα είναι η μέρα του. Έχουμε και τα δώρα επίσης. Τα δώρα. Ναι. Αλήθεια, τα δώρα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά δεν είναι. Πρωτοχρονιά, αυτά φέρνει ο Άγιος Βασίλης. Ο Άγιος Βασίλης είναι την καμινάδα, το γνωστό σενάριο. Μπαίνει στο τζάκι και αφήνει τα δώρα. Οπότε πάμε το πρώτο με τα δώρα. Ζώνη, ναι, αυτό θα πω εγώ τα δώρα, πες εσύ τον Βασίλη. Ωραία, τα δώρα είναι πολύ ωραία γιατί νομίζω ότι δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στον χρόνο. Είναι τέλος πάντων τρεις άντρες οι οποίοι συζητάνε, ξέρετε, ανδροπαρέα άραχτη. Και μιλάνε για τα δώρα και πουλάνε και λίγο μούριο ένας με τον άλλον, είναι και λίγο φραγκάτι όλοι. Και πουλάνε πώς είσαι εσύ καλή ώρα με τα φουλάρια. Και πουλάνε και λίγο μούριο, λέει αφήστε παιδιά, εγώ τις φοράς λέει έκανα ένα δώρο στη γυναίκα μου, το οποίο πιάνει τα 0, πάει 0% σε 5 δευτερόλεπτα. Τι πήρε. Εντάξει, μια Mercedes μας πήρε, τίποτα. Λέει, πετάει το δεύτερο. Εντάξει, λέει, εγώ έκανα ένα δώρο τις φοράς στη γυναίκα μου, που πάει 0% σε 3,5 δευτερόλεπτα. Ωραία! Μια Φεράρι. Πετάγεται και ο τελευταίος που σ' ακούει και είναι λίγο τέτοιο. Εντάξει, ηρεμήστε να πούμε. Ό,τι σου πει, έκανα ένα δώρο στη γυναίκα μου που πάει 0% σε 1 δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Τι πει, Ζωρή, μια ζυγαριά. Μπράβο την κυρία. Αντί και στα δικά σου. Το δικό μου δεν είναι τόσο κεφάτο, αλλά είναι πιο μεγάλο. Να ακούσουμε την περίληψη του ανεκδότου. Πες μου σε παρακαλώ ότι αυτός που μιλάει δεν τραβλίζει. Όχι, δεν τραβλίζει. Όχι, όχι, παίζει ο Άγιος Βασίλης. Είναι η φάση παιδί μου που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και σιγά σιγά σου πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες, ενώ το εργοστάσιο των παιχνιδιών φτιάχνουν τα διάφορα πράγματα. Ο Άγιος Βασίλης που ξεκουράζει όλο τον υπόλοιπο χρόνο, κάποια στιγμή ανοίγει τα μάτια του. Ανοίγει τα μάτια του μέσα σπίτι. Και ξεκινάξε με αυτά τα κόκκινα τα μαγουλάκια, λέει κατευθείαν, μέσα κατευθείαν στο κλίμα. Λέει, γυναίκα, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, πού είναι τα ρούχα μου. Άσε με Χριστιανέ μου, τι λέει η γυναίκα τώρα. Είδαμε τη τηλεκοντρόλ. Βλέπω, λέει, love bites τώρα, λέει, ας σηκωθείς παρταμόν σου. Φύγει η γυναίκα, λέει, είσαι στα καλά σου, είμαι ο Άγιος Βασίλης. Δεν γέννησε όντως, δεν μπορούσε να βλέπει ράδιο Αρβίλα η γυναίκα δηλαδή του Άγιος Βασίλης. Πραγματικά. Πρέπει να βλέπει love bites, δεν σε καταλαβαίνω. Είναι τόσο μουλάρα που δεν μας βλέπει. Δεν θα τυχονίψω, θα καταλαβαίνω. Άμα ήταν να βλέπει τον Ράδερ Βίλαρ, θα τον είχε στο τέτοιο ρε, του κουτιού θα τον είχε πλάκα με κάτι. Σε παρακαλώ τώρα. Ζητάω συγγνώμη για την παρατήρηση. Συγγνώμη που διακόπτω τα ανέκδοτα λίγο. Αν λέγαμε ανέκδοτα. Ναι, ναι, ναι. Να φτάσουμε λίγο σε αυτήν. Επειδή έχετε ξεχάσει την αρχή, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, Γιζέ, λέει, άσε με Χριστιανέ από τον Ράδερ Βίλαρ, θέλω να δω τη σειρά, λέει τώρα τα δικά στα ρούχα, πήγαινε με στην τουλάπα, λέει θα τα βρεις. Πάει, ανοίγει την τουλάπα ο Άγιος Βασίλης, μέχρι και πάνω ήταν κάτι βρακιά, κάτι σεντόνια, πεταμένα μέσα, έψαξε, τραβάει. Βγάζει τη στολή του, έτσι που συντράβηξε, ξυλώθηκε κάτω από το ποδό. Ρε στη γυναίκα λέει, κοίτα δε το μανίκι, λέει, έφυγε, λέει, σύντομα το μαντάρις. Άσε με, του λέει, ρε παιδάκι μου, λέει. Κοιμόσουν 8-10 μήνες, λέει, σαν το βόδι, λέει, και τώρα ξυπνάς και δεν σου κάνω, λέει, και το... Ράψε το μόνος, άσε με. Άγιος Βασίλης είπε να χωχωχώ από μόνος του. Δεν τη φανταζόμουν έτσι τη σχέση του. Τα παίρνει λίγο. Ο Βασίλης δεν κάνει, που κάτσε τη γόνια, παίρνει να ανταλαβαίνει, τρυπάει λίγο το δάχτυλό του, είναι στο ρούφιγμα και στον πινελί και το εσωτερικό, χτυπάει πόρτα. Γυναίκα λέει, εγώ ράβω τη στολή μου, δεν πάω να ανοίξει την πόρτα. Άσε με, λέει, και έχει ενδιαφέρον τώρα, πάνε εσύ. Παρατάει τη στολή, πάει στην πόρτα, ανοίγει την πόρτα, είδα απ' έξω ο Τάραντος, ο Ρούντολφ. Του λέει και τα Άγιο Βασίλη, ήθελα να σου πω, λέει, τόσα χρόνια εμείς, λέει, κουραζόμαστε συνέχεια και μόνο για τον Άγιο Βασίλη και Άγιο Βασίλη μιλάνε, γι' αυτό και εμείς φέτος θέλουμε μια μικρή αύξηση να μας δώσει λεφτά, καλύτερες συνθήκες μέσα στο στάβλο, να μην μας κοπανάς με το μαστίγιο, τέτοια πράγματα. Του λέει, άντε κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ και εσύ, άντε κάνε μου τη χάρη και θα τα πούμε αργότερα. Γυρίζει πίσω, το έχει ανέβει λιγοτόμα στο κεφάλι, πάει να βάλει ένα ποτήρι κάτι να πιει, να πιει, τους πάει το μπουκάλι κάτω, πάει να πάρει μια σκούπα να σκουπίσει, πατάει στο πόδι του κάτω, ματώνει, τέλος πάμε στο απολόγο, υπάρχει μεγάλη ένταση στο σπίτι του Άγιου Βασίλη. Εκεί που είναι έτσι τα πράγματα, ξαναχτυπάει η πόρτα, θα πας, λέει, θα πάω εγώ, να πας εσύ, πας την πόρτα, ανοίγει, είναι απ' έξω, ξέρεις, ένας καλκάντζαρος που αυτούς φτιάχνουν τα ρούχα, εμείς όλο το χρόνο δουλεύουμε και θέλουμε να πάρουμε και εμείς λεφτά. Και όλο εσύ και οι τάραντοι και εμείς είμαστε στην απ' έξω, φτάνουν αυτά λεφτά. Γράω του κουπανάει μια την πόρτα, είναι στα μπουρέ και σαλέψε ξέρετε του γίνει του Αγίου Βασίλειου. Όλα του φταίνει και ξαναχτυπάει η πόρτα. Ανοίγει την πόρτα και απ' έξω ένα αγγελάκι. Από αυτά τα ήρεμα. Με ξέρεις με το φωτοστέφανο γύρω γύρω με τα φτεράκια. Και κρατούσε στο χέρι ένα τεράστιο έλατο. Και λέει, Άγιε μου Βασίλη, που να το βάλω αυτό το δέντρο.
Από εκείνη τη στιγμή, όλοι στα σπίτια μας, στην κορυφή του δέντρου, βάζουμε ένα αγγελάκι. Έτσι είναι κατά την έκανα. Εντάξει, αυτό δεν ήταν ανέκδοτο, αυτό ήταν ιστορία. Είναι ιστορία, είναι πραγματική ιστορία. Είναι εξήγηση πώς τα ήθη και τα έθιμα. Βέβαια μπορώ να σου το πω και με τον Κεκέ Άγιο Βασίλη. Έχει ενδιαφέρον. Και πού να το αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τελικά δεν βάζουμε το αγγελάκι πάνω στο δέντρο. Βάζουμε το δέντρο στο αγγελάκι. Και αυτό είναι. Εντάξει, οκ.